Καλησπέρα σε όλους. Νέα εβδομάδα, νέο ανάλυσέ το bodypress.gr 2 με 3, εδώ στον Λίμπερο. Όπως καθημερινή, αυτή είναι η ώρα που αρχίζουμε και μπαίνουμε και μένουμε εντός των τεσσάρων γραμμών του αγωνιστικού χώρου. Καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα και στους ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε καθημερινά, όπως είπες, και ειδικότερα τις Δευτέρες έχουμε ένα ενδιαφέρον παραπάνω. Έτσι, μετά από Σαββατοκύριακο είχε και ντέρμπι. Τώρα που είμαστε δύο, μου φαίνεται πιο μεγάλο το στούντιο. Ναι, σαν να μεγάλωσε ο χώρος. Λείπει. Θα παίξουμε χωρίς προπονητή σήμερα. Χωρίς. Ούτε υπηρεσιακό δεν έχουμε στον πάγκο. Που μου θύμισε αυτά τα. Τα όσα ακούγονται κατά καιρούς όταν μια ομάδα δεν πάει καλά και θέλω να διώξω τον προπονητή. Δηλαδή, καλύτερα θα παίζαμε. Χειρότερα θα παίζαμε χωρίς προπονητή. Για να δούμε εμείς πώς θα τα πάμε χωρίς προπονητή. Θα πάρουμε το χίεστο. Θα πάρουμε το χίεστο. Μ' αρέσει. Νομίζω επιβάλλεται να ξεκινήσουμε από το χ της αγωνιστικής, το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, έτσι που ήταν η Σόπαλα. Αν και δεν μας έκανε το χατήρι ο Δανός Ρέφερ να ασχοληθούμε καθαρά με το αγωνιστικό κομμάτι, έτσι, με το τι θα περιμέναμε, να μας έμεινε αυτό το τι θα περιμέναμε να δούμε, αν το μάτι ήταν 11 αντίον 11. Τίγκαρτ λεγόταν, έλεγε το διαιτητής. Τίγκαρτ, ναι. Κύριε Τίγκαρτ, την περσμένη εβδομάδα έχουμε ασχοληθεί από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή. Έχουμε αναλύσει το μάτς. Έχουμε βίντεο, έχουμε κάνει παρουσίαση του τρόπου παιχνιδιού της ΑΕΚ, του τρόπου παιχνιδιού του ΠΑΟΚ, τις στατιστικές τους φάσεις, το πινακάκι με το που ξεκινάει το παιχνίδι, την υπεραριθμία που είχε η ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή, το πρόβλημα που είχε η ΑΕΚ στα άκρα που πήγε σε 3-5-2 και μας το χαλάς. Δηλαδή ναι, εκεί στο 30 σου τα κόβει όλα, στα γκρεμίζει. Γιατί από εκεί και πέρα ξέρεις ότι μοιραία δεν θα δεις αυτό που περίμενες να δεις, έτσι, στο 11 αντίον 11. Εντάξει, βέβαια, εγώ να πω την αλήθεια, μετά τη φάση της αποβολής, περίμενα να δω κάτι καλύτερο από αυτό που είδα από την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Δηλαδή, δεν είδαμε ούτε την πίεση που θα περιμέναμε με παίκτη παραπάνω για μια ώρα παιχνιδιού. Πολύ ανορθόδοξο τρόπο των επιθέσεων. Ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, νομίζω, έχοντας και το προβάδισμα, έτσι. Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ την αποστολή που είχε πριν από το 30. Την είχε βγάλει εις πέρας και την αποστολή που είχε μετά το 30 σε μεγάλο βαθμό την έβγαλε εις πέρας. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι με την ανάγνωση των ενδεκάδων, στο Repress δεν μείναμε μόνο στην τοποθέτηση των ποδοσφαιριστών εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά και στα μαρκαρίσματα που θα υπήρχαν και στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονταν οι χώροι σε κάθε ένα από τα τρίτα του γηπέδου. Η ΑΕΚ τελικά κράτησε το σχηματισμό με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Ο ΠΑΟΚ φαίνονταν ότι δεν θα αλλάξει κάτι το 4-3-3, 4-2-3-1, όπως θέλετε πείτε. Το ουσία είναι ότι είχε τρεις παίκτες στη μεσαία γραμμή, η ΑΕΚ είχε περισσότερους. Και το μεγάλο ερωτηματικό ήταν, με βάση και με πρώτη αναφορά στην ΑΕΚ, το πώς θα φυγηριζόταν η κυτρινόμαυρη την υπεραριθμία του ΠΑΟΚ στα άκρα, εκεί που η ΑΕΚ είχε έναν παίχτη για όλη τη γραμμή και ο ΠΑΟΚ είχε δύο, να, σε κάθε πλευρά, και μάλιστα με τους μπακ του ΠΑΟΚ να είναι πολύ ενεργοί σε παραγωγή φάσεων, και ο Μάτος και ο Βιερίν να είναι τέτοιοι παίχτες, αλλά και το ερωτηματικό που έμπαινε όσον αφορά το πώς ο ΠΑΟΚ θα κατάφερνε και το αν θα κατάφερνε να απορροφήσει την πίεση της ΑΕΚ και την προσπάθειά της στις στιγμές που θα πήγαινε το παιχνίδι στον άξονα να χτυπήσει τον ΠΑΟΚ στην αργή του μετάβαση, διότι είναι αγωνιστικά αποδείγμενο, μπορώ να το πω έτσι, Γιώργο, και με πλέον πρόσφατο δείγμα γραφής το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη, ότι οι ασπρόμαυροι δυσκολεύονται πάρα πολύ όταν ο αντίπαλος, να το πω έτσι απλά, τους τρέχει. Χθες αυτό όμως δεν το είδαμε, διότι ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά ήταν με 11 παίκτες από την μπάλα. Με 10 μάλλον πίσω από την μπάλα. Οπότε δεν χρειάστηκε να το δούμε αυτό σε μεγάλο βαθμό. Δεν βρήκε χώρους η ΑΕΚ για να τον τρέξει τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Και δεν τους βρήκε ούτε καν στο 11 εναντίον 11. Το παιχνίδι ξεκινά με μια συνθήκη που ποτέ δεν μπορεί να την υπολογίσει πότε θα έρθει, όπως είναι το γκολ. Ναι. Που έρχεται και πάλι από στατική φάση. Με πρωταγωνιστές το Βαρέλα για το Μαουρίσιο. Δηλαδή εκεί εντάξει, να μην πάει το μυαλό σου στα περσίνα. Είναι εντάξει. Να θες να το ξεχάσεις, να θες να το αφήσεις πίσω σου. Και τόσο πανομοιότυπη φάση. Ναι. Η μόνη εξαίρεση είναι ότι εκτελεί το κόρνερ ο Καντουρί και είναι από την άλλη μεριά. Δεν είναι ο Μπίσεσβαρ, δηλαδή από την άλλη μεριά. Δηλαδή αυτή η κέντα ήταν απίστευτη. Ναι.
Ο ΠΑΟΚ λοιπόν προηγείται 0-1 στο 10, αποστημένη φάση, και στην συνέχεια αρχίζει και για 4-5 λεπτά προσπαθεί να διαβάσει τις προθέσεις της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ παίρνει την μπάλα, προσπαθεί να την κυκλοφορήσει. Κάθε φορά που προσπαθεί να την πάει στον άξονα βρίσκει τείχος, και εδώ έρχεται η συζήτηση σε τακτικό επίπεδο. Ο ΠΑΟΚ μένει πίσω από τη σέντρα, είναι αρκετά παθητικός, αλλά είναι πρώτον έτοιμος να πάει το παιχνίδι, να πάει την μπάλα στα άκρα όταν θα την πάρει, για να γίνει ένα γρήγορο γέμισμα και μια γρήγορα αλλαγή παιχνιδιού, είτε από το Μάτος είτε από τον Βιερίνια, που έστω και σε μικρό βαθμό το προσπάθησαν μέχρι το 30 λεπτό. Η ΑΕΚ δεν βρίσκει χώρου στη μεσαία γραμμή. Ο Μάνταλος βγαίνει από την εξίσωση, ναι, που γενικότερα νομίζω ότι έλειπε από την ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι. Το συνωστισμό που υπήρχε εκεί έξω από την περιοχή ήταν πολύ δύσκολο να βρει ευκαιρίες να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει ουσιαστικά. Ήταν ελάχιστες οι φορές οι οποίες βγήκε από τον χώρο δράσης του και πήγε στα άκρα για να δώσει βοήθειες. Ο ΠΑΟΚ αποφάσισε ότι η ΑΕΚ θα μου βγάλει κάποιες σέντρες. Μιλάω μέχρι το 30, γιατί με το 30, ναι, μόνο αυτό έκανε. Ναι. Θα μου βγάλει κάποιες σέντρες. Γεμίζω τον άξονα, γεμίζω τη μεγάλη περιοχή με κορνιά και δεν αφήνω χώρο σε κανέναν. Ο Γκάλο, επειδή στο δεύτερο ημίχρονο δεν θυμάμαι πολλές σέντρες, αλλά στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολλές οι φορές που πήρε τα μέτρα του Βιερίνια και έκανε τα γεμίσματα. Αλλά δεν θυμάμαι ούτε ένα να έχει βγει παίκτη ΑΕΚ πρώτος στην μπάλα. Ναι, με εξαίρεση τη φάση του γκολ που εφιλοπώνησε από το Βαρέλα. Είναι μια στιγμή αδράνεια ουσιαστικά εκεί. Χάλασε η συγκέντρωση ίσως για δευτερόλεπτα. Είναι η μοναδική στιγμή που η ΑΕΚ από το πλάνο της, από το πώς είναι στημένη η ομάδα της στο γήπεδο, από τη στιγμή που είναι 11 εναντίον 10, κάποιος από τους παίκτες φεύγει και αλλάζει θέση. Πού είναι ο Λιβάγια. Ναι, σωστά. Και μπερδεύει ίσως την άμυνα του ΠΑΟΚ με αυτόν τον τρόπο. Ξεβολεύεται, φεύγει για να προσπαθήσει να αφήσει την άμυνα του ΠΑΟΚ, όσο περίεργο και να ακούγεται, να τα βγάλει πέρα με έναν παίχτη λιγότερο. Δηλαδή να μην πιάσει χώρο, να προσπαθεί να πιάσει παίχτη. Ναι, και εκεί χάνουν το μαρκάρισμα. Στο κάτω-κάτω της γραφής, ο ΠΑΟΚ πλήρωσε την αδυναμία του να κρατήσει την μπάλα. Ναι, αυτό ήταν αυτό που φώναζε, έτσι, το έβλεπες ξεκάθαρα, ότι δεν μπορούσαν να κρατήσουν την μπάλα ώστε να πάρουν και ανάσες, γιατί το να είσαι με παίκτη λιγότερο για μία ώρα παιχνιδιού και να μείνεσαι συνεχώς, να είσαι πίσω από την μπάλα, είναι, νομίζω θα μας το έλεγαν και ξεκάθαρα και οι προπονητές εδώ που έχουν παίξει και περισσότερα χρόνια από εμάς, ότι είναι πάρα πολύ κουραστικό, έτσι. Πριν ολοκληρώσουμε τα όσα ζητάμε για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και περάσουμε μετά στα υπόλοιπα παιχνίδια που θα βάλουμε στο τραπέζι, μπορείτε να μπείτε στην κουβέντα, FM κενό, το μήνυμά σας στο 54526, μπαίνετε και στο Facebook του rippers.gr και ως σχόλιο, είτε και κάτω από την ανακοίνωση της, το πρόμο της εκπομπής, αν μπορώ να το πω έτσι, από τη στιγμή που το πρώτο θέμα ζήτησης μας είναι βέβαια το τι έγινε σε ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για την έκβαση του φετινού πρωταθλήματος, αυτό ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ χθες. Να τοποθετήσετε τη δική σας ματιά όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό τακτικό κομμάτι. Μας ξέρετε, ποιοι είμαστε, ξέρετε τον τρόπο σκέψης μας, ξέρετε πώς πιάνουμε τα παιχνίδια και γι' αυτό σας περιμένουμε για το δικό σας σχόλιο. Για να επιστρέψω λοιπόν, η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι όπως κυλούσε το παιχνίδι, ήταν δεδομένο ότι θα έκανε 20, 30, 40 γεμίσματα και θα έψαχνε και 4, 5, 10 φορές, σχηματικά να το πω, την κάθε τη πάσα. Επέλεξε και κυρίως να χτυπήσει από την πλευρά του Βιερίνια. Ειδικότερα μετά από ένα σημείο και μετά, εντάξει, ήταν και ο Γκάλο καλύτερος από εκεί, από ότι ο Χουλ δεν ήταν σε καλό βράδυ, καθόλου καλό βράδυ ο Χουλ νομίζω. Ο Χουλ από κάποια στιγμή και μετά, θα το πω τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου, η ΠΑΟΚ ανέβασε την παρακάμερα από το παιχνίδι και όταν μπήκε ο Μίσιτς, είχε σκονάκι από αυτά που συνηθίζει ο Λουτσέσκου φέτος και το έδωσε στο Μάτος. Όταν το είδα, σαν να σκέφτηκα ότι του είπε: ξέρεις τι, μην πέφτεις και πολύ πάνω στο Χουλτ. Εντάξει, τι σέντρα να κάνει. Ναι. Και δεν το λέω από κακία. Να μην φας και εσύ καμιά κάρτα.
ήταν κομβικό το ότι δεν είχε πάρει ομάτως κάρτα. Mm. Το ότι πήγαν στο Βιερίνια είναι και ο Βιερίνια. Είχε πρώτον, και την κάρτα Βιερίνια από νωρίς. Είχε και την κάρτα Βιερίνια. Βέβαια. Είναι πολλές οι λεπτομέρειες που μπορούν να παίξουν ρόλο. Ένας προπονητής αυτά τα στοχεύει. Ναι, παίχτη. Όπως κάποια στιγμή η ΑΕΚ στόχευσε στο να προσπαθεί να βγάλει τρίπλα στον Σάχοφ. Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο. Που είχε και αυτός κάρτα από νωρίς. Από μια προσπάθεια τάκλινγκ που έκανε στον Μπακασέτα. Που εκεί σε ένα ρεπλί μου φάνηκε ότι δεν ήταν όχι κάρτα, την αλλά φάουλ. Ναι, την μπάλα βρήκε. Okay, εντάξει. Αν αρχίσουμε να ψάχνουμε τη χθεσινή διευθυνσία. Εγώ θα περίμενα πάντως μετά την αποβολή ο Λουτσέσκου να σκεφτεί ίσως και πιο γρήγορα κάποια αλλαγή. Βέβαια δικαιώθηκε από αυτό που έκανε, που καθυστέρησε να κάνει την αλλαγή. Αλλά περίμενα ίσως εκείνη τη στιγμή αμέσως. Είχε σηκώσει και το Λιμνί Γκαζέσταμα, νομίζω κατευθείαν μόλις αποβολήθηκε ο Ζαμπά. Θα περίμενα να τον περάσει πιο άμεσα το παιχνίδι πριν βγει το ημίχρονο. Δεν το έκανε. Και ποιον θα έβγαζε. Πάλι τον Μπίσεσβαρ. Όχι τον Μπίσεσβαρ. Θα έβγαζα τον Ελ Καντουρί ίσως. Για να μην πω το Σάχοφ. Ο Σάχοφ θα τον έβγαζε στο δεύτερο ημίχρονο. Όπως και τον έβγαλε. Τον έβγαλε αργά νομίζω το Σάχοφ. Γιατί έδειξε πολλά σημάδια κόπος μετά από ένα σημείο και μετά. Και ίσως και αυτό ήταν ένα πρόβλημα για το ότι ο Πάουκ δεν μπορούσε να κρατήσει εύκολα μπάλες. Ίσως ο Πέλκας εκεί να έδινε μια παραπάνω ενέργεια στη μεσαία γραμμή. Ο Καντουρί, τώρα που πες Καντουρί. Ο Καντουρί ήταν ο παίχτης τον οποίο στο μυαλό μου θα έβγαζα τελευταίο. Γιατί θα περίμενα από εκείνο να κρατήσει μπάλα, επειδή το έχει. Αλλά στη ροή του αγώνα θα τον έβγαζα πρώτο, γιατί δεν το έκανε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Ναι. Και επειδή απογοητεύεσαι περισσότερο από εκείνον από τον οποίο περιμένεις να κάνει κάτι, και όχι από εκείνον που δεν το περιμένεις, ίσως γι' αυτό το λέω αυτό. Πάντως, για μένα, από πλευράς ΠΑΟΚ, αυτός που ξεχώρισε, εντάξει, ο Βαρέλα, ο Κρέσπο ήταν άψογοι αμυντικά, πέρα από τη στιγμή της φάσης του γκολ. Κατά άλλα, έκοβαν με τάκλινγκ, έβγαιναν ψηλά, έπαιρναν μονομαχίες. Νομίζω τα έκανε όλα όπως έπρεπε. Νομίζω ότι ο Κρέσπο χθες δεν έκανε ούτε. Ναι, ήταν μισό λάθος. Απλά σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω σε τέτοιου είδους παιχνίδια, έτσι όπως πήγαινε δηλαδή με τα γεμίσματα της ΑΕΚ, με το προβλέψιμο τρόπο παιχνιδιού που ο ΠΑΟΚ έχει διαβάσει, τα παιχνίδια αυτά είναι τα μάμια έναν αμυντικό, έναν κεντρικό αμυντικό όπως ο Κρέσπο που είναι και γρήγορος, διαβάζει και έξω το παιχνίδι για να κάνει όλα αυτά που πρέπει σωστά. Δηλαδή. Δεν θα απειληθεί να του βγουν οι επιθετικοί στην πλάτη, να του ξεφύγουν στον χώρο, να πήγαινε συγκεντρωμένα στο παιχνίδι. Βγήκε σωστά, έβγαινε πρώτος. Ναι, πάντοτε. Ήταν αλάνθαστος ο Κρέσπο, όντως χθες ήταν και ο Βαρέλα, με εξαίρεση τη φάση εκείνη που του φύγε ο Πόντσε. Αυτός που ξεχώρισε όμως, αυτό που ξεκίνησα να πω, είναι ο Ακπομ, με εντυπωσίασε. Με τον τρόπο που βοηθούσε, συνέβαλε στο αμυντικό παιχνίδι της ομάδας. Δηλαδή, κατευθείαν προσαρμόστηκε στον τρόπο που χρειάστηκε να παίξει όταν ο Πάοκ έμεινε με παίκτη λιγότερο. Μια και το αναφερόμαστε σε αυτό, και επειδή μπορεί να υπάρχει τα μεσαβδόμαδα παιχνίδια κυπέλου και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό, τις δύο ομάδες που θα είναι αντιμέτωπες την Κυριακή, η προπόνηση για τον ΠΑΟΚ έγινε και βλέπω ότι ούτε σήμερα προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα ο Κάνιας. Με ό,τι αυτό μπορεί, με ό,τι επίπτωση μπορεί να έχει αυτό για την αναμέτρηση της Κυριακής. Εντάξει, νομίζω δύσκολα θα τον δούμε. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να μπει στην εξίσωση ο Ολιβέιρα. Αν το συμπεριλάβει ο Λουτσέσκου στην αποστολή για το παιχνίδι της Τετάρτης, να του δώσει δηλαδή λίγο κλίμα, ίσως και λίγο χρόνο συμμετοχής και να τον έχει στην αποστολή την Κυριακή. Έστω και για να τον φέρει από τον πάγκο. Παρένθεση για τον Χουλτ, επειδή εξαπληγεί φίλου. Στέλνει μήνυμα για τον Χουλτ σε φίλο μου Πέστα που προσπαθούσε πέρυσι να με πείσει να τον πάρουμε. Προφανώς και είναι φίλος του ΠΑΟΚ. Για το πάρον πηγαίνει στον ΠΑΟΚ, γιατί θυμίζω ότι έγινε αρκετή κουβέντα όταν ο Χούλτ αποφάσισε να ανοίξει την πόρτα της εξόδου του Παναθηναϊκού. Και ο Χούλτ αποφάσισε να ανοίξει την πόρτα της εξόδου του Παναθηναϊκού. Και είχε τεθεί θέμα για τον ΠΑΟΚ. Αλλά οι ασπρόμαυροι δεν ασχολήθηκαν με την περίπτωση του και τελικά. Είχε έρθει ο Αζεβέδο στον ΠΑΟΚ. Στην ΑΕΚ είχε αποκτήσει ο ΠΑΟΚ τον Αζεβέδο και η ΑΕΚ έχει τον Χούλτ. Έλεγα λοιπόν πως το θέμα του Κάνιας, που θα ήταν σίγουρα χρήσιμος και θα ξεκινούσε πιστεύω βασικό στο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής, στο χθεσινό δηλαδή με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, είναι και θέμα για την Κυριακή. Ολιβέιρα. Θα πάω και στον Ολιβέιρα. Θέλω να μείνω πάλι στο χθεσινό παιχνίδι. Η ΑΕΚ έβγαλε 10 κόρνερ.
Είχε 10 αγώνες στο παιχνίδι. Δεν θυμάμαι σε κανένα ο ΠΑΟΚ να κινδύνευσε. Και αν υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο θα ήθελα να δω ξανά το χθεσινό παιχνίδι, έτσι, λίγο ήρεμα και από την τηλεόραση που είναι τελείως διαφορετική ματιά από ό,τι από το γήπεδο, όχι πως είναι καλύτερο η τηλεόραση από το γήπεδο, το γήπεδο και εσύ που έχει δεν την αλλάζουμε με τίποτα. Έτσι. Απλά βλέπεις τα replay, είναι διαφορετικά. Το βλέπεις με την ησυχία σου. Θα ήθελα να δω τα 10 corner της ΑΕΚ, αν υπήρχε κανένα, να προσπαθήσω να καταλάβω αν υπήρχε κανένα στο οποίο προσπάθησε η ΑΕΚ να βγάλει κοπίνα, όπως τη λέμε. Ναι. Να δω κάποιο μοτίβο, δηλαδή κάποια κίνηση και να πω ότι... Γιατί καλός ή κακός, καλύπτως το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, έχοντας δει όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, με το που γίνεται ένα corner και βλέπω παίκτες του ΠΑΟΚ σε θέση, μου έρχονται στο μυαλό η έκβαση του corner. Ναι. Το πώς θα προσπαθήσουν δηλαδή. Φάνηκε αυτό και στη φάση του γκολ, ότι το έχει ξαναβγάλει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ο Μαουρίσιο, εδώ και 1,5 χρόνο, είναι ο παίκτης που με το που γίνεται κεφαλιά κινείται προς την εστία. Ακριβώς. Για να βρει την μπάλα όπως την βρήκε χθες, για να δημιουργεί σύγχυση όπως είχε κάνει στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ πέρυσι. Που όχι σύγχυση δημιούργησε. τον κακό χαμό. Ας μην ήσουν εκεί. τον κακό χαμό. Τον κακό χαμό είχε δημιουργήσει. Ήταν μια συνθήκη αυτή στις αττικές φάσεις. Πέρα που ο ΠΑΟΚ έβαγαλε γκολ, ο ΠΑΟΚ είχε 2 κόρνες συνολικά στο παιχνίδι. Νομίζω και το ένα ξαφνικά το είχε πάρει νομίζω στο τέλος. Εκεί, νομίζω, ναι. Τελευταία λεπτά στην αρχή και ένα ανέβηγε, ναι. Στο τέλος. Αυτά τα δύο. Οι αττικές φάσεις έπαιζαν ρόλο. Η ΑΕΚ δεν πήρε καθόλου φάουλ έξω από την περιοχή. Ελάχιστα. Δύο φάουλ στο δεύτερο μήχρονο μόνο. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι. Δηλαδή η ΑΕΚ δεν πήγε ούτε σε μια προσωπική μονομαχία στον άξονα. Όχι, στο δεύτερο ημίχρονο για να πάρει ένα φάουλ, να ψάξει ένα φάουλ. Τη μία φορά μπορεί να μου κλέψουν την μπάλα. Δεν θα μου βγάλουν την επίθεση. Είναι 2 και κουρασμένοι και πίσω εγώ έχω αφήσει 2. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν είδα μια προσπάθεια για τρίπλα. Ένα-ένα συναντήν ο νός. Από το Μάνταλο. Από ποιο άλλο ήταν στη μεσαία γραμμή. Ο Μπακασέτα. Που και ο Μάνταλο το έχει και ο Μπακασέτα έχει το να ξεκινήσει να πάει στην ευθεία. Έστω με το κεφάλι κάτω. Όπω και να πα. Να πα κάπω να δημιουργήσει. Να μπει ένα εναντίον ενό. Ναι, να κάνει την ενέργεια την παραπάνω. Την ατομική ώστε να δημιουργήσει συνθήκε πιο ευνοϊκέ και για του υπόλοιπου με στην περιοχή. Κάτι. Ακόμα και μια τρίπλα, ένα φάουλ. Μπορεί να παίξει ρόλο και σε ακόμα μία λεπτομέρεια σου. Να βάλει την κερκίδα μέσα. Ναι, το γήπεδο μέσα. Να αποσυντονίσει και τον αντίπαλο. Αυτή την εξίσωση. Συζητάμε λίγο πριν φτάσουμε στο ημίρο της εκπομπής και στο διάλειμμα. Συζητάμε για όλες τις λεπτομέρειες που συνέθεσαν τακτικά το χθεσινό ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Στην εικόνα παιχνιδιού που δεν περιμέναμε να δούμε ούτε μέχρι. Ουσιαστικά περιμέναμε να δούμε κάτι τελείως διαφορετικό μέχρι να έρθει η αποβολή. Δεν το είδαμε λόγω της αποβολής, αλλά και μετά την αποβολή πάλι περιμέναμε να δούμε κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο δεν το είδαμε. Δηλαδή θα περιμέναμε, εγώ τουλάχιστον στη φάση της αποβολής πίστεψα ότι η ΑΕΚ θα βρει τον τρόπο να πάει το παιχνίδι εκεί που θέλει περισσότερο και αν όχι να καταφέρει να το γυρίσει, να απειλήσει περισσότερο τον ΠΑΟΚ, να νιώσει ο ΠΑΟΚ πιο έντονα την απειλή επιθετικά. Ο ΠΑΟΚ το διαχειρίστηκε το παιχνίδι άνετα, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, εκτός από τη μία φάση που δέχτηκε τον γκολ, που και αυτό ήταν μια στιγμή αδράνεσης, δεν το δέχτηκε σε φάσεις που πιέζονταν συνεχώς και ένιωθες ότι είχε κάτι φορά το γήπεδο και θα έρθει η σοφάρση. Ήταν μια στιγμή αδράνεσης που ήρθε τον γκολ από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ το διαχειρίστηκε πολύ. Έτσι φάνηκε τουλάχιστον. Έτσι, το να το λέμε εύκολα απ' έξω χρειάζεται πολύ ψηλό βαθμό συγκέντρωσης και διάβασμα για να μην αφήσεις. Ναι, για να φανεί αυτό το εύκολο. Και ίσως ο φίλος που συνεχίζει και. Στέλνει μήνυμα. Ο Καντουρί, υπερπολίτημο στο 11-11, αναλώθηκε σε μακαρίσματα. Νομίζω εκτελήσεται σε μεταγραφή Ιανουαρίου και μπράβο σε Λουτσέσκου και τον οργανισμό του ΠΑΟΚ που το κατάφερε. Μεγάλη αλήθεια. Μια και ανοίγει την παρένθεση, ανοίγει η παρένθεση Ελ Καντουρί. Ο ΠΑΟΚ έχει την πολυτέλεια να έχει για χάμαλο δουλειά. Γιατί χθες ο Καντουρί έκανε χάμαλο δουλειά. Παίκτη. Επιπέδου Καντουρί. Ναι. Αυτό έχει καταφέρει ο Ιβάν Σαββίδης με τον τρόπο που έχει ρίξει χρήματα και έχει δομηθεί το ρόστερ.
Αυτή είναι η διαφορά με τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Ότι ακόμα και ο ποδοσφαιριστής που θα κληθεί να κάνει τη χάμαλο δουλειά, όπως χθες έκανε πολύ χάμαλο δουλειά ο Καντουρί, όπως και ο Μαρίσιο έκανε από κάποια στιγμή και μετά χάμαλο δουλειά, πέραν του γκολ, μιλάω για το τι έγινε μετά την αποβολή του Ζαμπά. Και ο Μπίσεσβαρ ακόμη χρειάστηκε αρκετές φορές να γυρίσει πίσω, να βοηθήσει με τρόπο που δεν το συνηθίζει. Βάζω την ερώτηση πριν πάμε στο διάλειμμα. Πρόσεξε τώρα. Είναι ναι. Τα κλασικά. Πώς, ναι, ναι, ναι. Είναι πώς, να κρατήσουμε ζεστό το κοινό. Πώς τελειώνουν οι σειρές. Δείτε στο επόμενο επεισόδιο. Ναι, ναι, ναι. Στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανίνιο στη Νέα Σμύρνη, θα έκανες 11 αλλαγές. 11. 11. Εδώ. Θα τους άλλαζα όλους εκτός από την τράδα της άμυνας. Τι, να ξαναβγάλουν παιχνίδι, να ξαναβγάλει παιχνίδι ο Μάτος. Ναι. Και ο Βιερίνια. Ναι. Θα τους κρατούσα. Μάλιστα. Νομίζω ότι το παιχνίδι ήταν πιο κουραστικό για τους μέσους. Έτσι όπως εξελίχθηκε χθες. Υπάρχει μια αιρετική φωνή που λέει: εγώ θα έκανα 12 αλλαγές. Όχι, δεν θα έρθει. Μη στενοχωριέστε, δεν θα έρθει. Θα κρατούσα και τον Λουτσέσκου να κάθεται να σκεφτεί στο ξενοδοχείο τι θα κάνει την Κυριακή παρά να πάει στη Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και είτε στο μήνυμα στο FM 545526, είτε σε σχόλιο στη σελίδα μας στο Facebook, εάν εσείς θα κάνατε 11 αλλαγές. Αν ήσασταν προπονητής του ΠΑΟΚ, αν θα κάνατε και 11 αλλαγές στο παιχνίδι με, με τον Πανιόνιο. Σου απάντησα να το εξηγήσω μετά και με επιχείρημα, έτσι μόλις επιστρέψουμε. Γιατί θα κρατούσα τους 4 άμυνας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίρο στο analysetobarypress.gr. Έχουμε βάλει στο τραπέζι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και όλα όσα έγιναν εντός των εισαγωγών του αγωνιστικού χώρου. Σας ζητήσαμε να σχολιάσετε κι εσείς όλα όσα είδατε και όλα σας έμειναν από σε καθαρά αγωνιστικό παύλα τακτικό κομμάτι. Γιώργο, ήρθε η ώρα να δώσουμε την ώρα το λόγο στους ακροατές. Η μπάλα στην κερκίδα. Λοιπόν, ο φίλος ο Ιορδάνης Ιορδανίδης γράφει πως λέει: πραγματικά δεν ήξερα ότι το εξάρι της ΑΕΚ είναι τόσο αργός παίκτης. Προφανώς μιλάει για τον Άλεφ. Ναι, λογικά. Ο Άλεφ, ο οποίος. Γιατί γράφει συνέχεια ότι η τραγική επιλογή να μην έχει μέσα τον Κρίστισιτς. Ο Άλεφ, ο οποίος μπορεί να κρυθεί και προαποβολής και μετά την αποβολή. Ο Άλεφ δεν έδωσε πράγματα στην ΑΕΚ όσο το παιχνίδι ήταν στους 11 εναντίον 11. Ναι. Δεν μπόρεσε να βοηθήσει να κάνει κάποια πάσα μπροστά. Θα μου πει κάποιος, αυτή είναι η δουλειά του. Όχι. Αλλά από τη στιγμή που είναι ο έξτρα παίκτης σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, θα μπορούσε με τη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ. Είναι και θέμα το ποιος ακριβώς ήταν ο ρόλος του. Αν ήταν να κρατήσει τα μπόσικα, να το πω έτσι, στον άξονα. Να θα περιορίσει τον πίσης βαρύς. Ο Ζουνίδης φοβήθηκε τον πίσης βαρ πριν αλλάξουν τις συνθήκες. Δηλαδή θέλησε να βάλει και τον Άλεφ, έχοντας τον πίσης βαρ στο 10 ο ΠΑΟΚ εκεί να. Ο πίσης βαρ, όπως επαναλαμβάνω, ότι μου φαίνεται ότι είναι πιο αργός χωρίς την μπάλα από ότι με την μπάλα. Ναι, αυτό. Γιατί και πάλι δύο φορές. Συμφωνώ. Δεν μπορώ να κατα... απορώ. Πάλι δύο φορές, όπως το πρώτο γύρισε και τώρα, δύο φορές κατάφερε με την μπάλα στα πόδια από εκεί που είχε μπροστά του τον μπακάκι να τον έχει πίσω του. Ναι, ενώ αν ξεκινήσει να κάνει επειδή... κούρσα. Okay, ο Μπίσεσβαρ το κάνει. Ρε συμπακάκι, μία φορά στο πρώτο γύρο, δύο φορές στο πρώτο γύρο, τρίτη φορά στο δεύτερο γύρο. Κάτι κάνει λάθος. Στην περιστροφή, στην υποδοχή. Στο πώς δεν παίρνεις βήματα, κάτι γίνεται λάθος εκεί. Δεν εξηγείται αλλιώς. Εδώ ίσως θέλει βίντεο παραπάνω συγκεκριμένο παίκτη πριν από τα συγκεκριμένα παιχνίδια για να βελτιώσει το μαρκάρισμά του. Σε καθαρά ατομικό μαρκάρισμα. Ναι. Συνεχίζει ο φίλος ο Ιορδάνης, λέει: ο Ζουνίδης πίεσε ψηλά ελάχιστα στην αρχή και για την πίεση ψηλά ήταν εντελώς αδιάβαστος. Διαβάστε, λέει, όποιο χειρίδιο ποδοσφαίρου θέλετε για το πώς πίεσε ψηλά με το 3-5-2. Αυτό είχε την ομάδα στα 3 τέρτα και έβγαζε τους strikers στα άκρα για να αντιμετωπίσει τις επιθετικές υπεραριθμίες που δημιουργεί ο ΠΑΟΚ στα άκρα. Ο Ζουνίδης λέει: στην οργανωμένη άμυνα στήθηκε λάθος και αν ο ΠΑΟΚ δεν είχε μείνει με 10 θα το έχανε το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε εντελώς λανθασμένα τις μικρές ανεπάρκειες του διαιτητή, γράφει, που μετά τις έκανε μεγάλες και τους άφησε και με 10. Συνεπώς ο ΠΑΟΚ έχασε 2 βαθμούς γιατί δεν είχε υπομονή. Καταλήγει. Ο ΠΑΟΚ έχασε 2 βαθμούς γιατί δεν είχε υπομονή να κάνει τι. Να μην κάνει το φάουλ που έφερε τη δεύτερη κάρτα. Γιατί νομίζω ότι όντως ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε καλά το παιχνίδι όσο ήταν 11-10. Αξιοποιεί τη στατική φάση. Ναι. Στη συνέχεια δεν δείχνει να απειλείται και είναι έτοιμος να εξαπολύσει επιθέσεις
είτε με τα ατομικά χαρακτηριστικά, όπως προσπάθησε να βρει κάποιες τρίπλες ο Μπίσεσβερ και να κερδίσει κάποια φάουλ, είτε μέσω ακόμα και στον άξονα, ή από συνεργασίες που προσπάθησαν να βγάλουν αλλά δεν τους βγήκε καθόλου του Ζαμπά με το Μάτος. Εκεί στο φινάλε ο Μάτος έψαξε τη φάση μόνο στο... Στο 90 έκανε, εντάξει, φοβερή. Εκεί φάνηκε η ατομική ποιότητα. Η τρίπλα που έκανε ανάμεσα στους δύο. Ναι, όπου η λογική του ήταν ότι ας κάνω το γύρισμα, η αναποπούλα μπορεί να μας βγει σε καλό. Αλλά δεν του βγήκε. Ο Πάκου ξόδεψε τότε και την τελευταία φάση που είχε στο παιχνίδι λίγο πριν την ολοκλήρωση, το τελευταίο σφύριγμα του Δανού Δίδυτη. Και γράφει και για μετά την αποβολή ο Ιορδάνης, λέει: έχω να πω ότι αν ξόδευαν λίγο παραπάνω ενέργεια, αν το μπορούσαν, Βιερίνια και Μάτος, αν μπορούσαν δηλαδή Βιερίνια και Μάτος να ξοδέψουν παραπάνω ενέργεια, δεν θα είχε τόσα γεμίσματα ο ΠΑΟΚ και παρά το αριθμητικό μειονέκτημα θα έβγαιναν 3-4 φορές στην κόντρα με αξιώσεις. Προφανώς εννοεί με ανάπτυξη από τα άκρα στις αντεπιθέσεις. Ναι. Για να βγεις στην κόντρα, πρέπει πρώτα να πάρεις την μπάλα και συνέχεια να την κρατήσεις την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε κανένα από τα δύο. Ούτε έπαιρνε μπάλα. Πόσο δε μάλλον την κρατούσε. Νομίζω δεν κατάφερε να αλλάξει πάνω από τρεις πάσες. Και όταν έπαιρνε την μπάλα, δεν κατάφερε να την κρατήσει δηλαδή για πάνω από 10-20 δευτερόλεπτα και να αλλάξει τρία τέταρτη πάσα. Εγώ βασικά. Και δεύτερη δεν μπορούσα να, δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο ο Πασχαλάκης σημάδευε τον Λιμνιό και όχι τον Μίσιτς. Να ψάξει κάποιον, θα μου πει αν ο Λιμνιός κατέβαζε μπάλα κάποια φορά σωστά, θα μπορούσε να την βάλει κάτω και να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του. Διότι ήταν και παίκτη που δεν ήταν φορτωμένο με 90 λεπτό. Είχε μπει ως αλλαγή. Είδε τώρα πώς απαντά στον εαυτό μου. Η δεύτερη ανάγνωση ότι εάν σημάδευε τον Μίσιτς, σημαίνει ότι ο Μίσιτς θα έπρεπε να τραβήξει κι άλλον τουλάχιστον έναν παίκτη από τον άξονα κοντά του. Και φοβότανε τη μετάβαση ο Λουτσέσκου. Ναι, να μην χαθεί εκεί. Άρα η μπάλα μόνο... και υπάρχει εκεί το πρόβλημα. Άρα μάλλον γι' αυτό πήγαινε στο Πασχαλάκη στο Λιμνιό ή για μια επίθεση ή για ένα φάουλ που νομίζω ότι ο Λιμνιός έκανε και μια επίθεση και πέρα κέρδισε και ένα φάουλ. Παραλαμβάνω λεπτομέρεια, όσο και αν φαίνεται λεπτομέρεια, ό,τι φάουλ πήρε ο ΠΑΟΚ στο χθεσινό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σπάσιμο νεύρων του αντιπάλου, απογοήτευση, έστω και 10-20-30 μέτρα κέρδος στο γήπεδο, βέβαια δεν την αξιοποιούσε για παραπάνω από 4-5 δευτερόλεπτα γιατί τόσο κρατούσε την μπάλα από εκείνο το σημείο και μετά. Και επαναλαμβάνω, όσο δεν μπορείς να κρατήσεις την μπάλα, αν ο αντίπαλος θα μπορούσε να κάνει για παράδειγμα 20-25 γεμίσματα, θα έχει κάνει 40. Έτσι. Δεν έχω μετρήσει τα γεμίσματα της ΑΕΚ, αλλά μπορεί να είναι και. Ήταν κάπου και τόσο. Το είδα γράμμενο 47 νομίζω στο σύνολο. 47 γεμίσματα. Νομίζω, ναι. Το νούμερο ήταν σίγουρα πάνω από 40. Θα το τσεκάρουμε. Νομίζω ότι ήταν 47. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι πολλά. Αλλά έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι, ήταν ανορθόδοξο τρόπος βέβαια. Ναι. Τώρα είδα το goal sex replay. Δεν το είχα δει. Ναι, ναι. Εδώ είναι η φάση αυτή με την τρίπλα του Μάτος τώρα. Στα στιγμιότυπα. Το είχα δει μόνο από το γήπεδο. Δεν το είχα δει. Το σε replay. Που όντως είναι στιγμή που η περιοχή είναι πιο άδεια από κάθε άλλη φορά. Και ναι. Ο Πόνσε το έχει αυτό το πέταγμα στο άλμα. Γενικά είναι παίκτης ο οποίος γεμίζει την. Δίνει γκολ έτσι στην ΑΕΚ φέτος και δίνει και σημαντικά γκολ. Έδωσε άλλο ένα τάκι. Έχει 3 ή 4 παιχνίδια από το αθλήματος που σκοράει. Πέμπτο ήταν αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Πέμπτο σερί παιχνίδι που σκόραρε ήταν. Πάρα πολλά. Είναι σε καλή περίοδο. Λοιπόν, νομίζω ότι το στύψαμε το παιχνίδι. Ναι. Βγάλαμε ό,τι είχε να βγάλει έτσι. Ένα ντέρβι, εντάξει. Έρχεται και πάω Ολυμπιακός. Είναι αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, λογικό να μας απασχολούν παραπάνω. Απάτησε κανένας. Μπήκε στο τρυπάκι. Αν θα έκανε 11 αλλαγές. Ναι, όχι, ακόμη δεν έχει έρθει απάντηση σχετικά. Λοιπόν, σ' ακούω, γιατί δεν θα άλλαζες την αμυντική γραμμή. Δεν θα άλλαζε την αμυντική γραμμή, διότι με την εμφάνιση που έκαναν και η τετράδα στο χθεσινό παιχνίδι. Έχουν βρει το ρυθμό και επαναλαμβάνω σε αυτό που είπα πριν. Επιμένω τώρα, δεν είναι και κάποιος από τους προπονητές εδώ να μας διαφωτίσει, να μας ξεκαθαρίσει. Νομίζω ότι έτσι όπως κύλησε το χθεσινό παιχνίδι. Η ευκαιρία τώρα που λείπουν να πούμε τα δικά μας. Να τα πούμε πιο άνετα, χωρίς να μας λένε τις δικές τους λέξεις περίεργες. Νομίζω... Αυτά τα μετάβαση, αυτά τα transition. Το μεσοδιάστημα και όλα αυτά. Ναι, η ομάδα πήσε στο repress. Νομίζω ότι κουράστηκαν λιγότερο. Εντάξει, αυτό.
όπως μπορούμε να το πούμε, και από άποψη νοοτροπία, όχι νοοτροπία, πώς να το πω, νοητική κούραση είχαν λιγότερο στο παιχνίδι, διότι το παιχνίδι ήταν στα μέτρα τους. Δεν χρειάζονταν να ανεβούν ψηλά, να έχουν επιστροφές, να γυρίζουν, να παίζουν αποσυντονισμένα. Είχαν να κάνουν ένα ξεκάθαρο πλάνο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Το τήρησαν άψογα, βέβαια. Εντάξει, φυσικά χρειάζεται και συγκέντρωση σε υψηλό επίπεδο. Αλλά νομίζω ότι με την εμφάνιση που έκαναν χθες και οι τέσσερις, θα τους κρατούσαν να κρατήσουν τον ίδιο ρυθμό και να ξαναπαίξουν και την Κυριακή όπως είναι η τετράδα. Με αυτή τη συγκέντρωση. Να συνεχίσουν δηλαδή έτσι όπως είναι. Θα άλλαζα σίγουρα τον Τσάχοφ. Ούτως ή άλλως νομίζω. Όχι. Έχει χτίσει ποινές ο Σάχοφ, δεν έχει ποινή στο κύπελλο. Λάθος. Όχι. Κουμπλέ. Ναι. Και το Μαουρίσιο θα ξεκούραζα. Και τον Μπίσεβαρ. Και τώρα εκεί ποιο να πρωτοβγάλει. Δεν μπορεί να του αλλάξει όλου προφανώ. Και ειδικά ο Λουτσέσκου δεν θα του αλλάξει όλου. Αυτό φρέ, το ξέρουμε. Όλους, 11 παίκτες. Αλλά εκεί στη μεσαία γραμμή θα έκανα σίγουρα αλλαγές. Νομίζω θα βάζα το Λιμιό. Ούτε ή άλλω. Με το που τελειώνει η προπόνηση τη Τρίτη, μπαίνουν στα αποδητήρια και του βάζει Λουκιαλού και Λαϊδόνι. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Δεν πρόκειται να βγω εσεί. Έξω. Λοιπόν, ερώτηση. Από τον Άγγελο, ο οποίος μας καλησπερίζει και ανταποδίδουμε. Θεωρείται σωστό, Παύλα, λογικό το κλείσιμο του ΠΑΟΚ στην άμυνα για 65 λεπτά. Αυτό αναλύσαμε στην κουβέντα μας. Ότι ο ΠΑΟΚ γύρισε πίσω για να κλείσει τους χώρους και παρέμεινε πίσω από τη στιγμή που δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα. Σωστό, λογικό δεν είναι το να κλείνεται μια ομάδα πίσω. Λάθος είναι το να μην μπορεί να βρει τον τρόπο να βγει από εκεί. Γιατί ο ΠΑΟΚ ότι θα οπισθοχωρούσε και θα άφηνε χώρο στην ΑΕΚ, ακίνδυνο χώρο, δηλαδή θα της έδινε όλη τη μεσαία γραμμή και είμαστε 9, και το 9 με τα πόδια και ένας ακόμα με πόδια χέρια στο ύψος της μεγάλης περιοχής, για να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε, να κλείσουμε τους χώρους. Και επαναλαμβάνω, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ ήταν ότι αυτό που να αναφέρεις, Άγγελε, το ερωτηματικό σου αν ήταν σωστό ή λογικό να κλειστεί ο ΠΑΟΚ έγκυται στην αδυναμία του ΠΑΟΚ να κρατήσει μπάλα, να πάρει ανάσες, να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ ήδη είχε έναν αρχό άξονα, πόσο δε μάλλον από τη στιγμή που αυτός ο άξονας, εάν ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να βγάλει αντεπίθεση ή να προσπαθήσει να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο, δεν είχε το περιθώριο για κανένα λάθος σε μετάβαση στην επίθεση. Γιατί εκεί θα του βγαίνει στην πλάτη, αν του βγαίνει στην πλάτη είχαν ακροβολιστεί ήδη αρκετοί, η περιοχή ήταν γεμάτη και εκεί φάσεις όπως αυτή που έφερε τον κόλ της ΑΕΚ με τον Λιβάγια να βγαίνει έξω και να δημιουργεί λίγο χώρο να αναπνεύσουν οι υπόλοιποι και ο Πόντσε να κάνει την κεφαλιά, μπορεί να το βλέπεις πολύ πιο συχνά. Θεωρητική η απάντησή μου. Θεωρητική και η ερώτηση έτσι. Από την άποψη ότι έτσι πως το συζητάμε, επειδή δεν το είδαμε. Το μεταξύ, μια και λέγαμε για τα γεμίσματα, ήταν όντως 47 τα γεμίσματα της ΑΕΚ το παιχνίδι. Και μάλιστα, όπως το έψαξε στο Google για να δω τον αριθμό, μου έχει βγάλει και ένα τίτλο ενός άρθρου συναδέλφου, ο οποίος γράφει έτριξαν τα κόκαλα του Brian Clough, ο οποίος είχε πει την ατάκα τη γνωστή έτσι, για όσους γνωρίζουν από αγγλικό ποδόσφαιρο, ότι αν ο Θεός, πώς το είχε πει η Ραντώνη, τώρα κόλλησε το μυαλό μου, Θα σε γελάσω τώρα. Αν ο Θεός ήθελε να μπαίνει με ποδόσφαιρο στα σύννεφα, θα έβαζε γρασίδι και εκεί πάνω. Προφανώς αναφέρεται στο ότι η ΑΕΚ έπαιζε συνεχώς σέντρες ψηλά. Ναι. Εντάξει, βέβαια από μια τέτοια ήρθε και τον κόλ, αλλά αυτό που έλεγε νωρίτερα για το Μάντολο, που, και όχι μόνο για το Μάντολο και για τον Μπακασέτα, που δεν πήραν την μπάλα να μπουν στο ενασμένο, να παίξουν ένα-δύο γρήγορα, να προσπαθήσουν τέτοιου διεισδύσεις να απελήσουν εντός περιοχής. Το Σαββατοκύριακο με τον Ολυμπιακό να παίζει χωρίς τον Φορτούνη και να δυσκολεύεται και ένα ημίχρονο. Όταν λέω να δυσκολεύεται, να μην βγάζει τον γκολ που ήθελε. Γιατί μετά ο Ολυμπιακός εκδίδει στο τελευταίο χρονικό διάστημα ότι είναι μια ομάδα η οποία, αν ανοίξει το σκορ, δεν σταματάει και συνεχίζει. Γενικά έχει το πόδι στον γκάζι. Το παιχνίδι του Άρη με τα Γιάννενα σε έναν μεγάλο βαθμό έμοιαζε με το παιχνίδι του Πάουκ με τα Γιάννενα. Ναι, ναι. Βέβαια ήταν πιο απειλητικός ο ΠΑΣ. Δεν είχε την εικόνα που είχε στην Τούμπα. Δηλαδή είχε 2-3 κλασικές ευκαιρίες. Και έχει, εδώ πάλι είναι η στιγμή που λέγαμε και νωρίτερα. Στην αμέσως προηγούμενη φάση πριν έρθει το γκολ του Ματέο Γκαρσία, χάνει τεράστια ευκαιρία ο ΠΑΣ Γιάννενα με κεφαλιά του Τζιμόπουλου που περνάει εξτά από το δοκάρι και βγαίνει ο Άρης στην επόμενη φάση. Εντάξει, είναι αδράνεια και εκεί τη άμυνα του ΠΑΣ που αφήνουν τον Ματέο Γκαρσία εντελώς αμαρκάριστο να παίρνει το rebound. Δηλαδή εκείνο είναι ξεκάθαρη φάση που θα την πάρει ένας προπονητής, θα δείξει το βίντεο και θα πει εδώ τι κάνατε, παιδιά.
ο Βελίδης απέκρουσε, ποιος ήταν εκεί να απομακρύνει μετά. Κοιμήθηκαν όλοι. Κανείς ένα μηδέν. Ανενόχλητος ο Γκαρσία, άρα μηδέν ακριβώς. Το... Πάντως ο Παντελίδης προσέγγισε νομίζω το παιχνίδι πάνω κάτω στα ίδια μέτρα που το είχε κάνει και στο παιχνίδι το περασμένο με την Ξάνθη στα παιχνίδια. Το πήγε δηλαδή στο ίδιο στυλ και κάπως έτσι κύλησε. Και από εδώ και πέρα ίσως να βλέπουμε αυτό το μοτίβο στα μάτια του Άρη. Ο Άρης σε επίπεδο σκοραρίσματος αρχικά ξαναβρίσκει τον Ματέου Γκαρσία. Ναι, σημαντικό. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό μετά τις όλες όσες αλλαγές έγιναν στη μεσοεπιθετική του γραμμή, με τον τραυματισμό του Μπρούνο Γκάμα, τις προσθήκες του Τόνσον, του Λάρσον, όλων αυτών των συνθήκων που άλλαξαν από τον Ιανουάριο και μετά. Από εκεί πέρα στα υπόλοιπα παιχνίδια, σύμφωνα με ένα φίλο μου, αυτό το όφι Ξάνθη δεν θα το έβλεπα ακόμα και αν του έλεγαν ότι είναι φυλακισμένος. Πάντως, και για να μην φύγουμε από τον Άρη λίγο, Αντώνη, αυτό που έχει αλλάξει νομίζω και σε αυτά τα δύο παιχνίδια και είναι σημαντικό να αναφέρουμε, το ότι έπαιξε με φόρτο Διαμαντόπουλο, που είναι κανονικό σεντερφόρο την κοινή, που χρησιμοποιούνταν στη θέση του στο 9, μ δεν αρέσει, είναι 9. Μ' αρέσει αυτό το κανονικό σεντερφόρο. Ναι, δηλαδή, είναι η θέση του. Ο Ντιγκινί, εντάξει, είναι αυτό που λέμε μεταξύ μας φορ περιοχή. Ναι, και αυτό ίσως βοήθησε. Περιμένει μπάλα. Ακριβώς. Δεν είναι σαν τον Ντιγκινί που βγαίνει ακριβώς. Φέρετε και αυτό ίσως βοήθησε τον Άρη να απειλεί περισσότερο, να βγάλει φάση δηλαδή περισσότερο. Και επίσης σημαντικό να πούμε ότι έχουμε δει όλες αυτές τις αλλαγές στους τρεις ουσιαστικά στο 4-2-3-1 του Παντελίδη στον Άρη, έτσι πίσω από τον επιθετικό, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει ούτε τον Ντόνσο, ούτε τον Λάρσον, ούτε τον Ματέο Γκαρσία στην αναγέννησή του τώρα, να παίζει με το Γιουνέ στην περιοχή, που ίσως μπορεί να δώσει, έχει δώσει περισσότερα νούμερα στο σκοράρισμα στον Άρη. Δηλαδή θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτή την τριάδα, Λάρσον, Ντόνσο, Ματέο Γκαρσία, με το Γιουνέ εντός περιοχής. Έχει πολύ ψωμί ακόμα το πρωτάθλημα. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, ακόμα αν σκεφτεί κανείς ότι μπορεί να έρθουν τα πράγματα έτσι, που υπό συνθήκες, όσο περίεργο και να ακούγεται αυτό, η 7η θέση να δει την Ευρώπη. Δηλαδή, σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ βρεθούν στην πεντάδα και ο Παναθηναϊκός έχει τη γνωστή τιμωρία. Η ΑΕΚ πιθανώς να έχει και εκείνη αν προκύψει μια τιμωρία. Περίεργο σενάριο, τραβηγμένο, αλλά ας το είχε κάποιος στο πίσω μέρος του. Δεν αποκλείεται. Του μυαλού του, για να καταλάβει πώς μπορεί η 7η θέση να δίνει Ευρώπη και η 13η να δίνει μπαράζ. Ναι. Στην οικονομία ενός πρωταθλήματος που θα έχει δρόμο και μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, θα έχει δρόμο. Παναθηναϊκός είδαμε να κολλάει πάλι. Ο Παναθηναϊκός, έχω την εντύπωση ότι προχθές έβλεπα κάπου τη μέρα της Μαρμότας και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ζει το παιχνίδι της Μαρμότας. Δείχνει μια ομάδα η οποία έχει χάσει τη φρεσκάδα της πλέον και σε πνευματικό επίπεδο. Ναι. Και σε αυτό ίσως παίζει ρόλο και το ότι δεν έχει έμπειρους παίκτες ώστε να... Έχω πιστεύω ότι παίζει αρκετά ρόλο ο αποκλεισμός από το κύπελο. Τους χάλασε το μυαλό, λες, εκεί δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν. Και αυτό ίσως να τους πάει έτσι μέχρι το τέλος σεζόν, εκτός και αν μπορείς να το αλλάξει ο Δόνης. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ σημαντικό το να σε ομάδες που κάνουν προσπάθεια όπως ο Παναθηναϊκός να υπάρχει στόχος και να έχουν ένα καρότο μπροστά τους. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αντέχουν το μαστίγιο. Ναι. Και αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι σαν να έχει μαστίγιο, αλλά πηγαίνει και. Πού πάμε, ναι. Είμαστε πέμπτη. Και αν είμαστε πέμπτη, εντάξει, okay, ναι, θα βγούμε, αλλά και είναι κοντά και οι άλλοι. Και πάμε και παίζουμε τώρα όλο αυτό. Ναι. Βέβαια, κάποιος εδώ μπορεί να μας πει ότι έτσι όπως ξεκίνησε η χρονιά για τον Παναθηναϊκό, ουσιαστικά ξεκίνησε. Εντάξει. Υπήρχε θεωρητικά ο στόχος να σβήσουμε αυτό το μείον 6, να αποφύγουμε τα οδυνηρά σενάρια. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό το ότι έπαιζαν ελεύθερα δημιούργησε την εντύπωση ότι είχαν και αυτή την απόδοση. Ότι δεν έπαιζαν με ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη πίεση στόχου, ώστε να φτάσουμε κάπου. Και αυτό ίσως απέδιδε έτσι, ναι. Τώρα βέβαια, επειδή είχαν φτιαχτεί με όλη αυτή την πορεία, ίσως τους χάλασε το μυαλό αυτός ο αποκλεισμός. Δηλαδή θα ζητούσαν και το κάτι παραπάνω. Να κυνηγήσουν και κάτι, εφόσον τους έβγαινε έτσι χρονιά μέχρι τώρα. Ο Μέση θα παίξει Τετάρτη. Δεν το γνωρίζω, αλλά εντάξει, ευχόμαστε να παίξει. Μπαρσελόνα Ρεάλ. Να σου πω κάτι. Μεταξύ σοβαρού και αστείου. Αν το Open, το πρώτο παιχνίδι που πήρε και στήθηκε στο κοινό, ήταν αυτό το River Boca που αναβλήθηκε. Τα τέσσερα βράδια που περιμέναμε. 52 φορές. Και το αμέσως επόμενο είναι Ρεάλ Μπαρσελόνα χωρίς Μέση. Εντάξει, ας μην ξαναδείξει τηλεοπτικό παιχνίδι. Είναι
Είναι Real Barcelona ή Barcelona. Barcelona Real. Ναι. Barcelona Real. Ναι. Πολύ ωραία. Νομίζω η οποία ότι... Barcelona το 2 με τη Βαλένθια. Η Ατλέτικο δεν το εκμεταλλεύτηκε το δώρο. Η Real Betis έκανε δώρο, ναι, στην Μπάρτσα τελικά. Βέβαια στην Αγγλία, πώς το περίμεναν αυτό που έγραψαν ότι ήταν η Ατλέτικο Μαδρίτη ήταν αίτητη για 19 συνεχόμενα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Μέχρι που μπήκε στην εισή τη ο Μωράτα. Εντάξει, λοιπόν. Και ο Ιγουάιν σκόραρε κιόλα. Σκόραρε ο Γκουν, ναι. Σκόραρε. Και το ανεβάσαμε στο ρεπέρ με κάθετη του, ναι, του Καντέ. Ο οποίο μέχρι πέρυσι είχε στην Τζέλση 2 γκουλ και 2 ασίστ και φέτο έχει 3 γκουλ και 3 ασίστ. Που εξάρι έχει γίνει οχτάρι ο Καντέ σε αυτό το σύστημα που παίζει ο Σάρι. Γίνει. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλο. Το ανάλυσε το παρυπρέ.gr ήταν μαζί σα από τι 2 και θα είναι μαζί σα και αύριο από τι 2 και μετά με καθαρά αγωνιστικά θέματα. Την ίδια ώρα αυτή τη στιγμή στη Μαδρίτη χτυπούν τα τύμπανα του πολέμου. Η αρμάδα του Καρίμ Μπενζεμά ετοιμάζεται. Βάζει λίγο. Μπενζεμά τώρα θα άκουσε μια ψυχή και θα λέει. Βάζει λίγο φούμο, λίγο κάτω τα μάτια, όπως έβαζε ο Ρουστού. Για να γίνει λίγο. Τον προκαλεί τώρα, τον προκαλεί. Πολεμικός. Και ετοιμάζεται, όπως λένε και η νεότερη γενιά, να κεράσει πόνο την Τετάρτη. Θα το συζητήσουμε και Τρίτη Τετάρτη αυτό το. Είναι ωραία και αυτή η εβδομάδα πάντως ποδοσφαιρικά. Έχει πολύ πράγμα. Ναι, είμαστε σε ψωμάκι. Έτσι. Τη φάγαμε την εκπομπή, τους φάγαμε τους προπονητές για μία εκπομπή. Αύριο δεν γλιτώνουμε κάποιον εκ των τριών. Θα αρχίσουν πάλι τα δικά τους. Το φάγαμε και το δίμηνο χωρίς Champions League. Την άλλη εβδομάδα ηχούν οι σάλπικες. Λοιπόν, καλό μεσημέρι και από μένα και από τον Γιώργο Παναγιωτίδη. Ραντεβού με το ανάλυσε τον παρυπρέ.gr αύριο το μεσημέρι στις 2. Καλό μεσημέρι.